Επιστροφή στα πάτρια εδάφη για την Τσιπίτα. Η εταιρεία που έκανε γνωστό στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό το ατομικό συσκευασμένο κρουασάν αλλάζει την έδρα του συνόλου των δραστηριοτήτων της και τη μεταφέρει από την Κύπρο στην Ελλάδα. Μπορεί η ανακοίνωση της εταιρείας της έδρας να γίνεται εν έτη 2015. Η απόφαση, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του SBC, είχε ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εδώ και ένα χρόνο. Η Τσιπίτα είχε εισαχθεί στο ελληνικό χρηματιστήριο για πρώτη φορά το 1994 και σταμάτησε το 2006 μετά τη συγχώνευσή της τότε με τη Δέλτα του κυρίου Δασκαλόπουλου και τη δημιουργία της Βιβάρτια. Τώρα στα άμεσα σχέδια της εταιρείας είναι η εισαγωγή της ξανά στο χρηματιστήριο Αθηνών. Ποια όμως η πορεία της Τσιπίτα όλα αυτά τα χρόνια? Η Τσιπίτα ιδρύθηκε το 1973 στην Ελλάδα με βασικό αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία αλμυρών σνακ. Το 1991 κυκλοφόρησε ένα από τα πιο γνωστά της προϊόντα, το Croissant 7 Days. Το 1995 μεγάλη επίσης επιτυχία γνωρίζει ένα αλμυρό αυτή τη φορά προϊόν, τα Bake Rolls. Περίπου την ίδια εποχή η Τσιπίτα ξεκινά τα πρώτα της βήματα και εκτός συνόρων με τη δημιουργία παραγωγικών μονάδων και εμπορικών γραφείων σε διάφορες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 2010 είχαμε την απόσχηση της Τσιπίτα από τη Βιβάρτια και την πώλησή της στον Σπύρο Θεοδωρόπουλο και τον Όμιλο Λαγιάν. Την ίδια περίοδο μεταφέρθηκε και η έδρα του Ομίλου στην Κύπρο μέσω της εταιρείας UFide Limited. Κάπως έτσι φτάσαμε στο 2014 και στην απόφαση της εταιρείας να επιστρέψει στην Ελλάδα. Η μεταφορά της έδρας προκύπτει μέσω της συγχώνευσης της Τσιπίτα με την κυπριακή UFind και με την απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Σήμερα η Τσιπίτα προσφέρει τα προϊόντα της στους καταναλωτές 65 χωρών συνολικά, είτε απευθείας είτε μέσω στρατηγικών συνεργασιών, τα οποία παράγονται σε 18 εργοστάσια 10 διαφορετικών χωρών.